Καλημέρα σε όλους σας εκεί. Βέβαια, αυτό ακριβώς, οι μισθοί μεγάλων συμβουλευτικών εταιριών, οι υπάλληλοί τους, οι εργαζόμενοί τους, βασικά για την ακρίβεια οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι φοιτητές με μεταπτυχιακά στη διοίκηση επιχειρήσεων, δεν πρόκειται να δουν αυξήσεις στους μισθούς το επόμενο έτος, το 2024. Μιλάμε για μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες, όπως η McKinsey, η Boston Consulting Group και η Bain & Company. Θα διατηρήσουν τους μισθούς για το επόμενο έτος στα ίδια επίπεδα με το 2023. Και μιλάμε, να διευκρινίσω, μιλάμε για βασικούς μισθούς. Βασικούς μισθούς, βέβαια, όχι των 780 ευρώ. Μιλάμε για ηλικιώδη ποσά. Συγκεκριμένα, αν μπορούμε να ρίξουμε και μία ματιά στα στοιχεία. Ναι. Να πω, δηλαδή, στην ουσία, Παύλο, μπαίνει τέλος αυτή την χρυσή περίοδο μετά την πανδημία, όταν οι εταιρείες αυτές πλήρωναν όσο για να προσελκύσουν νέα ταλέντα. Μπαίνει λοιπόν τέλος σε αυτήν την λογική και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ένας βασικός μισθός της McKinsey και της Bain για νεοπροσλαμβανόμενους φτάνει στα 192.000 δολάρια ετησίως. Για προπτυχιακούς φοιτητές στα 112.000 δολάρια. Και να σας πω έπειτα πως με τα μπόνους υπογραφής και απόδοσης μπορεί να αυξηθούν αυτές οι αμοιβές για το πρώτο έτος σε 267.000 δολάρια, για πτυχιούχους δηλαδή με μεταπτυχιακό σε διοίκηση επιχειρήσεων, και για προπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να φτάσουν και στα 140.000 δολάρια. Μάλιστα. Σάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν είναι έτσι.